Ο παραδοσιακός χώρος της ευρύτερης αριστεράς υφίσταται κατά τη δική μου άποψη υπεραλληλεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα που ψαρεύουν από μια γενικά κοινή δεξαμενή της ευρύτερης αριστεράς. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο τώρα, δηλαδή τι στοχεύετε, σε τι στοχεύετε, απλώς να διατηρήσετε τις δυνάμεις σας, γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε διάφορα αριστερά, αυτοπροσδιοριζόμενα αριστερά κόμματα, φαντάζομαι ότι κάποιοι ψηφοφόροι θα δελεαστούν και να ψηφίσουν διάφορα νέα φρούτα αριστερά όπως ο Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά και διάφορα πιο παραδοσιακά παλιά. Σε τι σκοπεύετε, σε τι στοχεύετε? Εμείς στοχεύουμε την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρός αντίπαλος απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Το 4,5% ας πούμε είναι ισχυρός αντίπαλος. Θεωρούμε, αυτές είναι οι δικές σας εκτιμήσεις. Όχι, λέω το προηγούμενο αποτέλεσμα. Εμείς λέω στοχεύουμε. Ποιο προηγούμενο αποτέλεσμα? Των ευρωεκλογών, ας πούμε. Νομίζω ήταν 5,5-5,4. Εντάξει, ναι, γι' αυτό λέω. Εκεί η περιοχή ήταν. Εντάξει, οι περιοχές είναι συγκεκριμένες. Είναι ψήφος του ελληνικού λαού. Είναι ψήφος ενός κόσμου ο οποίος έξω από τις συμπληγάδες, έξω από τη λογική, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Θα ψηφίζουμε μνημόνια, θα έχουμε μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και θα τσακώνεται ο ένας με τον άλλον σε σχέση με τη συνταγή. Λέει όχι, ως εδώ. Σας ψήφισε 300.000 κόσμος. Αυτός ο κόσμος λοιπόν εκφράζει μια τάση χειραφέτησης. Το ζητούμενο λοιπόν αυτών των εκλογών, και πιστεύουμε είναι ζητούμενο όχι μόνο για το ΚΚΕ, αλλά για ένα κόσμο αριστερό, ένα κόσμο δημοκράτη, ένα κόσμο που μάτωσε αυτά τα χρόνια από τα μνημόνια τους, είναι να υπάρχει αντίπαλος απέναντι στη νέα κυβέρνηση. Και είστε ο μόνος εκφραστής αυτού, ναι, του κόσμου. Ναι, ναι, είμαστε ο μόνος εκφραστής. Γιατί? Γιατί έχουμε να κάνουμε με 4 μνημονιακούς, γιατί ο Βαρουφάκης είναι μνημονιακός. Ο Βαρουφάκης ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. 70% μνημονιακός λέει. Ο Βαρουφάκης ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, θεώρησε 70% το μνημόνιο Σαμαρά Βενιζέλου καλό, βάφτισε τους θεσμούς, τους την Τρόικα θεσμούς και πολλά άλλα. Άρα αυτά είναι δεδομένα. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αριστερή. Άρα έχεις 4 μνημονιακούς που έχουν ψηφίσει από 3-2-1 μνημόνια, με τα μνημονιακές δεσμεύσεις για τη Δευτέρα 8 Ιουλίου. Το Eurogroup συζητά για τα συμφωνηθέντα και για τον έλεγχο, δηλαδή θα συνεχίσουν οι δεσμεύσεις λογαριασμών. Θα συνεχίσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, θα συνεχίσει η άγρια φορολόγηση, θα συνεχίσει ο εργασιακός μεσαίωνας που έφτιαξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πατώντας και στα προηγούμενα μνημόνια, θα συνεχίσει η 7ήμερη εργασία. Μισόλυτο, δώστε μου, όλα δώστε αυτά μου είναι εδώ. Να αμφισβητήσω απέναντι το εξής. Λοιπόν σε αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι από εδώ και πέρα θα ξαναγυρίσει τώρα, στην αντιμνημονιακή ρητορική. Εντάξει, τότε θα έχετε πεδίο στην εργασία. Εγώ να πω ότι υπάρχει και το ανέκδοτο, τα μνημόνια τέλειωσαν ενώ είναι σε ισχύ με τα μνημονιακές δεσμεύσεις, οι οποίες δεσμεύουν τη Νέα Δημοκρατία και τις οποίες λέει θα τις διαπραγματευτεί. Έχουμε καεί, ότι θα γίνει ξανά αντιμνημονιακός όμως. Ας μου επιτρέψετε να πω το κουκουέ τι λέει, το κουκουέ τι φαίνεται και το κουκουέ τι βάζει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός, όχι γενικώς και αόριστα, αλλά ένα κομμάτι ο οποίος προσδιορίζεται αριστερός, ο οποίος δεν παρακολούθησε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μετάλλαξη, στην αλαζονία, στο ψέμα, στην κολοτούμπα, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι οι επιλογές δεν μπορεί να είναι απέναντι στους μνημονιακούς υπουργούς του Γιώργου Παπανδρέου που είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ, στους ανελίτες καμένους χωρίς τον καμένο, στην κυρία Παπακώστα και λοιπούς, αλλά απέναντι σε αγωνιστές που θα δώσουν τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πιο συγκεκριμένο και, και στην πολιτική της. Δυναμική σας όμως, κύριε Σοφιανέ, εγώ βλέπω εδώ πέρα στις δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι είναι απόλυτα εφικτό να είστε τρίτο κόμμα. Θα είναι αυτό μια εμείς καλή παλεύουμε, δυναμική για να το σας πω. Εμείς παλεύουμε και θεωρούμε ότι και αυτός ο στόχος είναι εφικτός. Είναι εφικτός γιατί ταυτόχρονα ο κόσμος θέλει καθαρές κουβέντες, ξέρετε. Η λογική που λέει αν δεν έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης θα του δώσω ανοχή και θα διαπραγματευτώ με βάση αυτά που συμφωνούμε, αυτά λέει το Πασοκινάλ. Και έχει βάλει μια ατζέντα. Ποια είναι αυτά που συμφωνεί? Είναι συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Τώρα, εάν δεν συμφωνούν όλοι στο κοινάλ με αυτό και λένε κάτι άλλο, είναι άλλο θέμα. Εσείς δεν συνεργάζεστε χρειάζονται με κάποιον. Εμείς λέμε καθαρά. Σκέψου ποιος θα είναι αντίπαλος στην επόμενη κυβέρνηση. Ποιος θα είναι στον δρόμο. Ξανά δεν το αποκλείω. Ποιος θα διεκδικεί. Ποιος θα βρίσκεται μπροστά σε απεργιακούς αγώνες. Πρέπει να έχουμε μεγάλους αγώνες την επόμενη μέρα για θα τα κάνουν ίσωμα. Το 65% των προτάσεων των βιομηχάνων τα έκανε δεκτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το είπαν οι βιομήχανοι. Λοιπόν, απέναντι στο υπόλοιπο 35% που θα κάνει δεκτό η Νέα Δημοκρατία, πρέπει κάποιος να είναι στο δρόμο. Κάποιος να παλεύει και με δύναμη η οποία εκφράζει χειραφέτηση ενός λαού ο οποίος δεν έχει πιστεί ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα. Ωραία. Ότι η πολιτική της πράξης είναι να υπογράφουμε μνημόνια με τα μνημονιακές δεσμεύσεις και να μας κουνάει μαντήλιο πάει. Πάμε λίγο. Εγώ παρακολουθώ
και με κουράζει, θα λέγα, αυτή την αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία πάνω σε μια ατζέντα για να χτίσουν διαφορές. Τη θέση σας βέβαια για το θέμα. Η ενέργεια είναι προβοκατόρικη ενέργεια. Είναι ενέργεια η οποία δεν υπονοεί καμία κοινωνική βία. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κοινωνική βία. Τι σημαίνει κοινωνική βία? Υπάρχει κάποιο κοινωνικό κίνημα το οποίο ασκεί βία στη βία της εξουσίας? Δηλαδή λέω κάπως να προστατευτούμε από ορισμένους κοινωνική βία. Δεν καταλάβατε τι είπα. Εντάξει, εγώ μιλάω με βάση μια ορολογία η οποία είναι πολιτική και η οποία μιλάει συγκεκριμένα. Έχουμε μια οργανωμένη παρέμβαση ομάδων οι οποίες με συγκεκριμένες ενέργειες που για μας είναι προβοκατόρικες διαμορφώνουν ένα έδαφος από προσανατολισμού και από το διατάφτα. Γιατί ξέρετε τι πρέπει να συζητάμε? Για την εργασιακή ζούγκλα, για την ανασφάλιστη εργασία. Γι' αυτά πρέπει να συζητάμε. Αυτό το καταδικάσαμε, τελειώσαμε. Πάμε σε αυτό. Η δημοκρατία δεν κινδυνεύει μόνο από το βανδαλισμό στη Voice. Δεν κινδυνεύει μόνο από αυτό, η οποία είναι προβοκατόρικη ενέργεια, το ξαναλέω. Κινδυνεύει από τη ζούγκλα εργασίας που και 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, από 16 νεκρούς ντελιβεράδες εν ώρα εργασίας, από 45 νεκρούς εργαζόμενους στην αποκομιδή καθαριότητας εν ώρα εργασίας και από την 7ήμερη εργασία που είναι και 12ήμερη συνεχόμενη που ισχύει σήμερα επί ΣΥΡΙΖΑ βάζοντας ουσιαστικά ενσωματώνοντας την κοινοτική οδηγία της διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου. Τι είχαμε εκεί? Είχαμε μια αποκλειστική νοσοκόμα η οποία δούλευε μαύρα, η οποία δούλευε με βάση την αγωνία που είχε και ταυτόχρονα μια προσπάθεια η οποία θέλει, να το πω έτσι, να βάλει μια τάξη. Αλλά την τάξη πρέπει να τη βάλει υπερασπιζόμενος στα εργασιακά δικαιώματα όλων. Αυτό είναι το βασικό. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να προστατευτούμε από μια εργασιακή ζούγκλα, ο καθένας να πατάει στον άλλον και να χτυπιέται μια ανάγκη οργανωμένα να απαντήσεις αυτό, να διεκδικήσεις, να παλέψεις για σύγχρονα δικαιώματα. Κύριε Πετρόπου, θα σας ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ, συνδέσατε πριν πάρα πολύ και το ζήτημα της ασφάλειας με τα εργασιακά δικαιώματα. Είπαμε και στην αρχή ότι το ΚΚΕ έχει μια δυναμική, μπορεί να το δούμε ακόμα και ως τρίτο κόμμα και θέλω να μου πείτε με αυτή την ατζέντα ποια θα είναι το κεντρικό μήνυμα τώρα που φτάνουμε για την κάλπη πραγματικά. Με το καλημέρα απέναντι στη νέα κυβέρνηση σκληροί αγώνες. Γιατί πρέπει να μπει φρένο σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα, πρέπει να μπει φρένο σε αυτό το γονάτισμα του λαού μας από τη βαριά φορολογία και τη λαϊλασία του εισοδήματός του, πρέπει να μπει φρένο σε αυτή την εμπλοκή της πατρίδας μας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία στο να κάνουν την Ελλάδα πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Γι' αυτό χρειάζεται ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Χρειάζεται δύναμη και μέσα στη Βουλή, με νομοσχέδια, με τροπολογίες να πιέζουμε, να αποσπούμε, να παίρνουμε ανάσες.